Στην τελευταία ενότητα του δελτίου μας τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο θέμα των πλημμυρών. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην επίσκεψη Ολλανδών και Βέλγων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ερώτημα είναι αν ήρθαν οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι για να δουν από κοντά τι ακριβώς συνέβη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες στον Εύρο για να πάρουν know-how ή να μας προσφέρουν know-how. Πάντως η ουσία είναι πως περίπου 90 οικογένειες στο Αρμένιο παραμένουν ακόμη έξω από τα σπίτια τους, δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν, δεν είναι κατοικήσιμα πια τα σπίτια τους και το ζήτημα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σοβαρό. Κυριακή Μπασκάκη, θα μας πει αμέσως τώρα λεπτομέρειες. Κυριακή. Και δεν ξέρουν και οι άνθρωποι πότε θα γυρίσουν στα σπίτια τους και τι σπίτια θα βρουν όταν γυρίσουν. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, 86 οικογένειες Σταύρο βρίσκονται ακόμη στο δρόμο, επάνω στο Ορμένιο. Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που τους έπληξαν, δυστυχώς ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί ζημιές. Αν και τα συνεργεία της περιφέρειας αλλά και των Δήμων βρίσκονται έξω, καταγράφουν τις ζημιές. Ωστόσο, φυσικά, λύση άμεση για το πρόβλημα αυτών των οικογενειών δεν έχει βρεθεί ακόμη. Και βεβαίως, Σταύρο, το θέμα είναι ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Μπορεί τα φαινόμενα προς το παρόν να έχουν λίγο υποχωρήσει, αλλά μόλις αρχίζουν να λιώνουν τα χιόνια. Οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Φαίνεται πως θα είναι συνεχής και κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Συνεπώς όλα είναι πιθανά και ίσως να δούμε και ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Σήμερα βέβαια συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κομοτηνή προκειμένου να αποφανθεί και για ζητήματα σαν αυτό, σαν την περίπτωση δηλαδή του Ορμενίου. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσουν και πώς θα αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν γίνει εκεί στο σύστημα αντιπλημμυρικής θωράκισης που ο Θεός να το κάνει έτσι, γιατί δεν νομίζω πως μπορούμε να το αποκαλούμε. Μόνο θωράκιση δεν είναι. Το ναι. Σύστημα αυτό, ειδικότερα εκεί στο Ορμένιο, που επλήγει εξαιρετικά σοβαρά από τις πλημμύρες τις φετινές. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή και πότε οι οικογένειες αυτές θα επιστρέψουν. Θα γυρίσουν πίσω, Σταύρο. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις παρεύρεις περιοχές και συνήθως αυτοί είναι που έχουν όλη την ζημιά από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το ζήτημα είναι, Σταύρο, ότι έχουν βαρεθεί να ακούν συνέχεια υποσχέσεις και θα και πράξεις να μην βλέπουν. Και βεβαίως ακόμη να είναι, όπως είπαμε, έξω στο δρόμο, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Κυριακή, σε ευχαριστούμε πολύ. 65